Μια τελευταία ερώτηση. Μια και το έφερε η κουβέντα, έτσι και γνωριστήκαμε λίγο καλύτερα. Όταν είπες την ατάκα ότι έχω πάει με τη μισή Αθήνα, που πολλοί μπορεί να το λένε και να κάνουν πλάκα, ή πολλοί μπορεί να το λένε και να μην το σκέφτεται πριν το πούνε, μπορεί να είναι και ένα γεγονός. Αλλά που όλοι ξέρουμε ότι όταν κάποιος λέει αυτή τη δήλωση, σίγουρα μετά. Προβοκάρει. Έχει να γίνει. Σε απασχόλησε καθόλου. Γιατί να το πεις. Ελένη μου, καλά έκανες και το πες. Ναι, ναι. Και δεν με νοιάζει αν ισχύει. Κάτσε να σου πω. Θα σε ρωτήσω μετά στις διαφημίσεις να μου πεις αν ισχύει. Αλλά η ερώτηση είναι όμως. Να μην μείνει η ερώτηση για να πάρει. Εκεί δεν μιλάω, τέλος. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, το λέω πρώτη φορά, ότι είπα ψέματα. Και διαπίστωσα κιόλας ότι είμαι και ο πρώτος Έλληνας που είπε ψέματα σε αυτό το θέμα. Είπε πρώτα. Είχατε ακούσει κανέναν Έλληνα να λέει αυτή τη φράση? Μισή Αθήνα, μισή Θεσσαλονίκη, μισή Λάρισα. Κανένας. Ήμουν ο πρώτος. Γι' αυτό ασχολήθηκε η επιστήμη. Καλέσανε ημερίδες, συμπόσια. Από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης είχαν έρθει άνθρωποι. Τους είχαν καλέσει εδώ να δουν αν αυτό είναι εφικτό. Αν δηλαδή πηδάς με την ταχύτητα του φωτός 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, προλαβαίνεις τη μισή Αθήνα, 1.000.000 γυναίκες. Βγήκε λοιπόν ότι δεν προλαβαίνεις. Άσε που τι διάλογο πείδημα θα είναι τώρα να πηγαίνεις με την ταχύτητα του φωτός. Αποτυχημένο, Ναι, ούτε ψεκάστε, σκουπίστε. Δεν θα προλαβαίνεις τίποτα. Λοιπόν, είπα ψέματα, ντρέπομαι φρικτά για αυτό το ψέμα και σε αυτό το φιλαλήθη λαό, τον κοιτάω και στα μάτια τώρα, σε αυτό το φιλαλήθη που δεν λέει ποτέ ψέματα, δεν επέρεται, δεν. Έχει σημασία γιατί το είπα. Για όλη μου τη ζωή θα με σέρνουνε γιατί είπα μία μαλακία. Παρόλα αυτά, έχει σημασία. Είχες επιτυχία στις γυναίκες. Αυτό πες μου. Είχες. Τι θες να σου πω εγώ? Όχι, δεν με ενδιαφέρει το μέτρο το ποσότητα. Είμαι ψεύτης, παιδί μου, εγώ. Καλά, τώρα. Πες μου ψέματα, η αλήθεια κάσε με να κρίνω. Είχες επιτυχία. Δεν έχει σημασία να σου πω ψέματα. Εγώ με συντριβή σε αυτό το λαό που λέει πάντα την αλήθεια, το σοφό φιλαλίδι λαό, ζητάω συγγνώμη για το ψέμα που είπα. Πήγα με αισθητά κατώτερες από 1.000.000 γυναίκες.